Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι έγινε στο παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του Γιώργου να αναλύσουμε και τον αγώνα. Ανόρθωση ΑΕΚ, μεγάλη νίκη της ομάδας της ΑΕΚ, ανέβηκε πλέον μόνη της στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε πώς. Προσπάθεια από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Φαράς φέρνει μπροστά του την μπάλα και σεντράρει. Κεφαλιά του Άλτμαν, 0-1. Πετυχαίνει το πρώτο πολύ γρήγορο γκολ στο σημερινό ντέρμπι. Ζυγισμένη μπαλιά του Φαράς. Σβάουερ, κεφαλιά πάσα προς τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Έχει ιδανική και τώρα η ΑΕΚ σε κόντρα επίθεση. Ματ Ντάρμπισαϊρ απέναντι σε Αραγιούρη. Ο Ντάρμπισαϊρ εκτελεί χλιαρά πάνω στο Λόρια. Ο Βενεζουελάνος σέντραρε η μπάλα. Έκανε γκέλ, φωνάζει για πέναλτι και το δίνει ο Χρυσοβαλάτης Θεολή. Αν και σε κοντινή απόσταση εδώ, Σκόφσκι τώρα θα εκτελέσει το πέναλτι και θα σκοράρει το 11ο γκολ του Ιβάν Τρισκόφσκι. Για τον Ιβάν Τρισκόφσκι εδώ βλέπουμε πως ζυγίζει τον Λόρια, τον στέλνει στην γωνιά και στέλνει αυτό στην μπάλα στο κέντρο της εστίας της ανόρθωσης. Η κεφαλιά από Χριστοφή, ο Καλτσά, σημαντική ευκαιρία πάνω στο Λεάλι μπάλα. Κόρνερ για την ανόρθωση με εκτελεστή τον Νίκο Καλτσά. Ένα μετράει ΑΕΚ. Ο Μάκρης η μπάλα, Σαρτηματάς από απόσταση, 1-2. Κωστάκης Σαρτηματάς, 1-2. Δείτε πως η μπάλα κατεβαίνει στο πόδι του σε πρώτο χρόνο, 1-2. Και φίλοι της ανόρθωσης. Κίνηση προς τα μέσα και σουτ πάνω στο Λόρια. Η ΑΕΚ βρίσκει ανοιχτούς διαδρόμους από την ώρα που η ανόρθωση γύρισε το σύστημά της. Και τώρα με Ακοράν ένα σουτ πάνω στο Λόρια. Ο Τρισκόφσκι για το 1-3. Ξανά εδώ πως η ΑΕΚ υποδειγματικά βγάζει την αντεπίθεσή της με Ακοράν στο πρώτο σουτ. Ο Λόρια δεν απομάκρυνε την μπάλα. Μπαλιά ακόμα μία από τον Αμπαρτζουμιάν. Πέρασε μπάλα Νοβότνη. Τεράστια ευκαιρία. Έχει ανάψει εδώ η συζήτηση με τον Γιώργο να σχολιάζει τα πάντα, με τον Πανίκο να του απαντά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Γιώργο, γιατί κέρδισε η ΑΕΚ. Σε ακούμε. Νομίζω ότι πρώτον να ξεκινήσω από το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο πήρε την πρόκριση το 92. Mm-hmm. Μια όχι τόσο καλή εμφάνιση, αλλά πρόκριση η οποία σίγουρα έδωσε άλλον αέρα στην ομάδα από πλευρά ψυχολογίας. Δεύτερον, πιστεύω ότι ο προπονητής κατέβασε μια ομάδα η οποία είχε διαλέξει μετά από μελέτη και μετά από έρευνα του αντιπάλου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Το λοιπόν, και μπήκαν από το πρώτο λεπτό δυνατά. Δηλαδή, στα πρώτα λεπτά είδαμε μια ΑΕΚ να πιέζει ψηλά, να τρέχει σε όλο το γήπεδο, να κρατεί μπάλα, να κυκλοφορά. Πόσο βοήθησε το γρήγορο γκολ? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ένα γκολ πάντοτε βοηθά οποιανδήποτε ομάδα. Άνοιξε την outsider, ναι, σίγουρα. Αλλά θυμάμαι συνέχισε... την ΑΕΚ να ξεκινάει καλά τα παιχνίδια της. Να τα ξεκινάει καλά. Διαφωνώ. Τα τελευταία παιχνίδια. Δεν όχι τα τελευταία, δεν λέει τα τελευταία, γενικά λέει, γενικά. Γενικά, ναι, έτσι ξεκινούσε η ΑΕΚ. Αυτή δεν ξέραμε. Και γι' αυτόν ο κόσμος ζητούσε αυτό το πράγμα. Άρα, Γιώργο, θα έλεγες ότι η ΑΕΚ επιστρέφει? Βεβαίως. Μετά από αυτήν την νίκη, βεβαίως. Οτιδήποτε άλλο νομίζω θα είναι καταστροφή. Mm-hmm. Γιατί έγινε ενός αντιπάλου που ήταν πολύ φορμαρισμένος στα τελευταία παιχνίδια. Και να σας πω, παρόλο το ότι κέρδισε, αυτό δεν μειώνει την ανόρθωση. Ήταν κάποιες φάσεις τις οποίες στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι το παιχνίδι τελείωσε εκεί που έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο και η ΑΕΚ ανασυντάχθηκε γιατί δέχτηκε ένα αρκετή πίεση μετά το 28, ναι. Μετά το 30, το τελευταίο δεκάλεπτο δέχτηκε ένα αρκετή πίεση η ΑΕΚ που αν η ανόρθωση είχε έναν γκολ, που μπορούσε να έχει έναν γκολ, τα πράγματα, ακόμα έναν γκολ, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ πάλι μπήκε όπως πήγε στο πρώτο ημίχρονο. Πάλι με αυτοπεποίθηση και κατάφερε γρήγορα να κάνει και πάλι ευκαιρίες να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να σκοράρει. Οπότε εκεί νομίζω ότι σκότωσε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θέλω να πω κάτι και για έναν ποδοσφαιριστή εδώ, τον Λάζαρο, ο οποίος με εξέπληξε. Δηλαδή,
Ο ποδοσφαιριστής αυτός χτες ήταν ο κινητήρος δύναμη της ανόρθωσης. Όχι μόνο χτες. Όχι μόνο χτες, ναι, αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι εκπέμπουν μια προσωπικότητα, ένα σεβασμό μέσα στο γήπεδο. Και ο Λάζαρος είναι ένας από αυτούς. Κουράστηκε νομίζω, γι' αυτόν και έγινε αλλαγή. Από εκείνο το σημείο και μετά, εγώ προσωπικά είπα ότι εντάξει, το παιχνίδι θα είναι της ΑΕΚ. Συγγνώμη, ναι. Το λες αυτό, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η ανόρθωση καταλαβαίνει ότι βάζει την πίεση και έχει και όλη την προσπάθεια. Φεύγει ο Λάζαρος και μπαίνει ο Ακοράν, ο οποίος την ώρα που μπαίνει, είναι πέραν από τη φάση του γκολ, είναι άλλες μία-δύο από την αριστερή πλευρά που φέρνει σε δύσκολη θέση την... Ο Ακοράν είναι ένας τρομερός παίκτης που ο οποίος για μένα στα 39 και κάτι, είναι ένας ποσφαίρις που πολλοί λίγοι ποσφαίρις στην Κύπρο μπορούν να τον ακολουθήσουν στην ταχύτητα. Αλλά είναι εύκολο να βγάλεις 90 λεπτό, Γιώργο. Όχι. Γι' αυτόν πιστεύω ότι ο προπονητής χτες διάλεξε τη δεδομένη στιγμή να το ρίξει στον αγώνα για να δημιουργήσει και άλλα ρήγματα στην ανόρθωση. Και το πέτυχε. Γιατί χτες ο Καταλά κέρδισε πάρα πολλά στο παιχνίδι με τις αλλαγές που έκανε. Αφού ανοίγει το κεφάλαιο Καταλά, στην Κύπρο είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται. Υπήρξε πολύ έντονη κριτική στο πρόσωπο του προπονητή της ΑΕΚ, του Νταβίτ Καταλά. Μιλούμε από πλευράς κόσμου. Ναι, από πλευράς κόσμου. Πάντα. Πάντα θέλει να κερδίζει. Ναι. Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Ποιανού ήταν η ομάδα. Η ομάδα πέρσι τερμάτιζε σε μια πορεία εξαιρετική με εμφανίσεις εξαιρετικές, αγώ συνέχιζε από πέρσι, τη βρήκε έτοιμη και έκανε. Ήρθαν πολλοί ποδοσφαιριστές, 18, έφτιαξε μια ομάδα ο ίδιος, έβαλε μια ομάδα στο γήπεδο και έπαιξε και παρουσίασε αυτόν τον ποδόσφαιρο που παρουσίασε. Ναι, είναι άδικη η κριτική που του ασκήθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ. Να πω στην Κύπρο ότι είναι δίκαιο, αλλά στο εξωτερικό είναι άδικο. Εσύ πώς το ζεις. Εγώ λέω είναι άδικο. Είναι άδικη. Ναι, πρέπει να. Ένας προπονητής ο οποίος σου παρουσιάζει μια ομάδα η οποία παίζει με κάποιον. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανή που το βάζει στην πρίζα, φορτίζεται και μπαίνει στο γήπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει ρόλο στην απόδοση του. Τρισκόφσκι. Έλεγες πριν, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Έλεγες πριν ότι ήταν σε μια καλή μέρα ο Τρισκόφσκι είναι μια ομάδα μόνος του. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω ότι ο Τρισκόφσκι πέρασε ένα αντεφορμάρισμα. Στα πρώτες 5 αγωνιστικές είχε σκοράρει 8 γκολ. Πέρασε ένα αντεφορμάρισμα. Δηλαδή έπρεπε να στήσουμε τον Τρισκόφσκι στον τοίχο και αρχίσουμε να πυροβολούμε. Όχι, αλλά τους προπονητές συμβαίνει αυτό. Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, μα και για τον Τρισκόφσκι ακούστηκα. Και για τον Τρισκόφσκι είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά λέω, ναι, για τον προπονητή όμως είναι διαφορετικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει κάποιος ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι εκεί, που έπαιξε τόσα χρόνια με την ΑΕΚ, αρχηγός, ένας από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν από την ΑΕΚ στα χρονικά της. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει. Ναι, σωστό. Και ο Ιραούλα ήθελε, αλλά δεν έμεινε. Είχαμε τη συζήτηση με τον είναι πρόεδρο στο podcast για αυτό το πράγμα. Είναι η φύση της θέσης του προπονητή. Ναι. Και σου λέω, αν αποκλειόταν από την ΑΕΚ. Από την ΠΑΕΚ. Συγγνώμη, από την ΠΑΕΚ. Ναι. Και είχαμε και το χθεσινό αποτέλεσμα. Θα υπήρχαν πάρα πολλοί τριγμοί στην ΑΕΚ. Είμαι βέβαιος. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την. Με την απομάκρυση ενός προπονητή. Όχι, μιλάω με απομάκρυση. Ναι. Σε βάζει σε δύσκολη θέση. Ναι, μα στην Κύπρο δεν δίνουμε το chance να δουλέψει κάποιος προπονητής. Εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε, φέρνουμε σε τρεις μήνες, θέλουμε να μάθει την κουλτούρα μας, θέλουμε να μάθει τον τρόπο που δουλεύουμε. Έχει πάρει ένα αποτέλεσμα που του δίνει προοπτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει πάρει πολλά αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο όχι, αυτό. Το χτεσινό, σίγουρα. Του δίνει προοπτική. Παρουσίασε χτες μια ομάδα, μπήκε στο γήπεδο μια ομάδα, αυτή που ξέραμε στην αρχή του πρωταθλήματος και καθάρισε το παιχνίδι. Okay. Λοιπόν, με έναν αντίπαλο, ο οποίος να λέγεται ότι ήταν ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος τελευταίως. Ναι, με βάση τα αποτελέσματα είναι αλήθεια αυτό που λες. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί για να μπουν γκολ στο παιχνίδι χρειάζονται να γίνουν λάθη. Πάμε να δούμε λίγο τα τέρματα, το πρώτο και το τρίτο, γιατί το δεύτερο είναι με πέναλτι. Πάμε να δούμε το πρώτο και το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πρώτα το πρώτο γκολ. Πώς άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ και τι λάθη έγιναν από την άμυνα της ανόρθωσης στην συγκεκριμένη φάση. Λοιπόν, η φάση ξεκινάει από δεξιά. Ο Κορέι έχει βγει ψηλά. Βγαίνει ο επιθετικός, ο παίκτης της ΑΕΚ, κάνει τη σέντρα. Θα δούμε ότι Αραγιούρη και Αντωνιάδης πάνε πολύ βαθιά στην άμυνα.
και αφήνουν μόνο του τον Άλτμαν. Είναι αυτό, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι οι ποδοσφαιριστές τρέχοντας βλέπουν μόνο που είναι η μπάλα. Πού είναι η μπάλα, ναι. Που είναι η μπάλα. Ναι. Χωρίς να βλέπουν που είναι οι παίκτες. Ακριβώς. Εμείς, επειδή ξέρετε ότι ήμουν στην προπονητική για μια δεκαετία και τουλάχιστον, πρωτού πάω στο σκάουτινγκ, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα διδάξεις στους ποδοσφαιριστές. Δεν λέω τώρα ότι δεν διδάχτηκαν αυτά τα πράγματα. Ο ποδοσφαιριστής όμως πρέπει να ξέρετε, για να το μιλήσω, για να ακούει και ο κόσμος. Στην κερκίδα κάθεσαι πάνω σε μια καρέκλα, βλέπεις όλο το γήπεδο και, ξέρεις και τα... βλέπεις ναι. όλα είναι ωραία, μα δεν τον είδε τώρα, μα γιατί δεν μπασάρει δεξιά, μα γιατί ο παίχτης είναι μόνος του, δεν του δώσε μπάσα. Ο παίχτης έχει δευτερόλεπτα να αποφασίσει τι θα κάνει. Σωστά. Και την ώρα που τρέχει για να αμυνθεί στη φάση εδώ που είδαμε πριν από λίγο. Αραγιούρη και Αντωνιάδης. Μπράβο. Πρέπει να επιλέξουν και να ψυχολογήσουν πού θα βγει η μπάλα. Δεν ξέρεις πού θα πάει η μπάλα. Ναι. Αλλά πρέπει να έχεις τοποθέτηση να βλέπεις μπάλα και αντίπαλο. Στη φάση αυτή έκανε και εξαιρετική υποδοχή της μπάλας ο Φαράς από δεξιά. Σωστά. Και την έβαλε μπροστά του για να κάνει ένα σουτ. Ακριβώς και έτσι έχασε ο αμυντικός το πλεονέκτημα στο να τον προλάβει. Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι έγινε στη φάση του δεύτερου, του τρίτου γκολ, συγγνώμη, της ΑΕΚ. Μία φάση ακριβώς πάλι πανομοιότυπη με την πρώτη. Βγαίνει ο Ακοράν από τα πλάγια, θα κάνει το σουτ και πάλι όλοι οι αμυντικοί της ανόρθωσης πάνε κοντά στο Λόρια. Και στην απομάκρυνση του Λόρια δεν υπάρχει κανένας να μαρκάρει τον Τρισκόφσκι, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στο σημείο του πέναλτι. Γιατί κοιτάξτε την κίνηση του Τρισκόφσκι. Αν την πάρουμε τη φάση από την αρχή της φάσης, θα δούμε ότι με 6-7 μπαλιές έγινε τον κόλ. Ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Ξεκινάει από τον τερματοφύλακα η φάση. Και βγαίνει η ΑΕΚ με ταχύτητα. Είναι αυτά τα πράγματα που έλειπαν σε προηγούμενα παιχνίδια στην ΑΕΚ. Ήταν ένα κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού της ΑΕΚ, χθες η ταχύτητα. Μπράβο. Στην ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που έλειπαν τα τελευταία παιχνίδια από αυτά που ζητούσε ο κόσμος και φώναζε. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι είναι και ανάλογα το τι βρίσκεις απέναντι σου. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για την ανόρθωση. Ο Γουάρτα έλειψε τόσο πολύ από την ανόρθωση χθες. Πάρα πολύ και δεν, εγώ έχω πει τις απόψεις μου πάρα πολλές φορές. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι. Βαρόμετρο. Πολύ. Ναι. Πολύ. Ένας παίχτης τον οποίο σαν ποδοσφαιρική ποιότητα εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και ήταν... η ανόρθωση μπορεί και να επηρεάστηκε και ψυχολογικά από την απουσία του Άρτα. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Η ανόρθωση, παρόλο που ο φίλος μου ότι μου χτες είπε ίσως να κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν εγώ καλή δεν συμφωνώ. ΑΕΚ. Ναι, και η ανόρθωση ήταν καλή. Δεν ήταν ασχημή η ανόρθωση. Ναι, είναι κάπως εγώ στη δεν μέση. Το δέχομαι ότι ήταν ασχημή. Αισθάνομαι ότι ο Κετσπαγιά ήθελε να τονίσει να περισσότερο τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει. Μπορεί. Είναι πολύ εύκολα που δίνει τα γκολ η ανόρθωση. Και τα λάθη μπορεί. Στην άμυνα. Αλλά ναι, η ανόρθωση δημιούργησε προϋποθέσεις. Η ομάδα δημιούργησε. Μεσοεπιθετικά δεν ήταν ασχημή. Ναι. Αλλά μεσοαμυντικά, πριν λίγο, βάλαμε τα γκολ. Και στην φάση του πέναλτι ενεργεί κάπως επιπόλαια ο Αραγιούρη και στο πρώτο γκολ. Εντάξει, Μανίκο, αυτές είναι φάσεις που μπορεί να είναι μια άτυχη στιγμή. Το δέχομαι. Μια άτυχη στιγμή. Αλλά είναι τρεις. Δεν έπαιζε στο. Και τις πληρώνεις και τις τρεις. Ναι, αλλά δεν έπαιζε με ένα τάκλι δυνατόν να πεις ότι καθάρισε τον, έκαμε του φάουλ, έκαμε το πέναλτι. Πήδησε στον αέρα, χτύπησε την μπάλα. It's okay. Αλλά εγώ θέλω να πω εδώ ότι. Το παιχνίδι χτες ήταν πραγματικό ντέρπι, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Μα ήταν. Να πάμε να δούμε και τον γκολ της ανόρθωσης. Ναι. Απλώς επειδή δεν τελειώσαμε με τον γκολ, γιατί μιλήσαμε για το που ξεκίνησαμε το φάση, από που ξεκίνησε τον γκολ, η ταχύτητα η οποία βάλε στην ΑΕΚ, η αλλαγή παιχνιδιού από τον Τρισκόφσκι έγινε στην απέναντι πλευρά προς τον Αγκορά και βλέπετε μετά τρέχοντας οι παίχτες μπαίνουν στο τετράγωνο. Και ο Τρισκόφσκι περιμένει. Μπροστά από τον τερματοφύλακα του. Αυτό θέλαμε να τονίσουμε, ότι πάνε πάλι. Μπροστά από τον τερματοφύλακα του. Πολύ βαθιά. Και μένει ο Τρισκόφσκι πίσω και περιμένει. Εντάξει, ο Τρισκόφσκι είναι η δουλειά του. Ναι. Είναι τα τέρματα του αυτά. Πάμε να δούμε και τον γκολ της ανόρθωσης. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Αρτηματά, ο οποίος συνηθίζει με την ΑΕΚ να πετυχαίνει τέτοια γκολ. Θυμάστε και πέρσι, πια πραγματικά είναι άπιαστο. Μια την άλλη απέναντι στο ψηλά. Ναι. Άπιαστο σουτ και αυτό όμως φοβερό γκολ από τον Αρτηματά, ο οποίος παρένθεση να πούμε ότι αποχώρησε τραυματίες από την ανάπτυξη.
αναμέτρηση. Ο Αρτιματάς, ο οποίος έχει φουσκωμένο τον Αστράγαλο, ο Αρτιματάς, ο οποίος αύριο θα προσπαθήσει, αν ξεφουσκώσει ο Αστράγαλος, να προπονηθεί για να είναι έτοιμος την Τετάρτη. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που είναι βαρόμετρο για την ανορθώση. Το έχει βελτιώσει όμως αυτό. Κάνει... Ναι, το δοκίμαζε πάρα πολλά χρόνια. Δεν το κατόρθωνο. Τα τελευταία 1-2 χρόνια το έχει εξασκήσει τόσο πολύ που σημαδεύει σωστά και φεύγει με πολύ δύναμη μπάλα. Μία τελευταία ερώτηση, Γιώργο, για το παιχνίδι, για να πάμε στο επόμενο, ναι, που είναι το ΑΠΟΕΛ Άρης. Αυτή ήταν για την ανόρθωση σημαίνει τέλος πρωτάθλημα? Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε αύριο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα με Μπάφο. Για να πεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Γιατί οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από νίκη του Απόλλωνα, εγώ την ανόρθωση δεν τη βγάζω εκτός. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δυναμική. Ωραία.